Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά ένα ζήτημα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω πρωτοφανές. Τουλάχιστον σε μένα δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι αντίστοιχο. Που αφορά, όπως υπόθηκε, το δεύτερο γενικό λύκειο Ελευσίνας, γνωστό και ως Πυρουνάκιο Λύκειο. Σε τι συνίσταται το πρωτοφανές? Ενώ υπάρχει ανάγκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την κτηριακή επέκταση και αρτίωση του συγκεκριμένου χώρου του σχολείου, μάλιστα για όποιον επισκεφτεί το συγκεκριμένο σχολείο, αυτή η ανάγκη είναι καταφανέστατη, θα το δει μάλιστα ακόμη και από το σχήμα του προαύλιου χώρου του σχολείου, ενώ υπάρχει αντίστοιχο αίτημα της σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τόσο του Συλλόγου Γονέων όσο και του Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ υπάρχει διαθέσιμος χώρος για να γίνει αυτή η επέκταση, πρόκειται για ένα γειτονικό, ένα όμορο οικόπεδο, το οποίο μάλιστα έχει απαλωτριωθεί για το συγκεκριμένο σκοπό, ενώ δηλαδή υπάρχουν όλα αυτά και θα περίμενε κανείς ότι αυτή η ανάγκη γρήγορα θα ικανοποιηθεί και θα δικαιωθεί ένα αίτημα χρόνων. Αντί γι' αυτό, ο Δήμαρχος Ελευσίνας μαζί με την ΚΤΥΠ εμφανίζονται να προχωρούν ή σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην αξιοποίηση του οικοπαίδου για άλλο σκοπό και συγκεκριμένα για την κατασκευή ενός κλειστού γηπέδου 650 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φυσικά θα αφορά άλλου είδους χρήσης και όχι τις σχολικές ανάγκες. Μάλιστα, ο Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι υπάρχει και αντίστοιχη πρόταση της ΚΤΥΠ για το σκοπό αυτό, για την κατασκευή δηλαδή γηπέδου, η οποία μάλιστα κατασκευή χαρακτηρίζεται και ορίζεται ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, προφανώς για να ξεπεραστεί και ο νομικός κόπελος της απαλωτρίωσης, γιατί ως γνωστόν ο σκοπός της απαλωτρίωσης δεσμεύει ως προς τη χρήση. Προβλέπεται και η δημιουργία κάποιων βοηθητικών δίθεν χώρων του σχολείου, σε αντίθεση όμως με τις υπαρκτές ανάγκες που έχει το σχολείο. Και την ίδια στιγμή η πρόταση αυτή κατακαιρματίζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τη σκηνή και άλλους χώρους της υφιστάμενης πτέρυγας του σχολείου για την κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας. Με απλά λόγια, αντί να δημιουργηθούν νέες αίθουσες διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες του σχολείου, κατακαιρματίζονται και ήδη υπάρχουσες, ορίζονται δηλαδή ως αίθουσες διδασκαλίας ή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ούτω καθεξής. Μιλάμε στην ουσία δηλαδή για ένα τραγέλαφο. Γι' αυτό το χαρακτήρισα και αρχικά ως ένα πρωτοφανές περιστατικό. Ποιο είναι το ερώτημα, και θα επανέλθω και με νέα στοιχεία στη δευτερολογία μου. Το ερώτημα είναι ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η παράτυπη παράκαμψη που γίνεται στο σκοπό της απαλωτρίωσης μέσω της πρότασης για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και να προχωρήσει άμεσα η αρτίωση και κτηριακή επέκταση του δεύτερου Γενικού Λυκείου Ελευσίνας, σύμφωνα με τον πραγματικό και νομικό σκοπό της απαλωτρίωσης, σύμφωνα με την βούληση της σχολικής κοινότητας στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας για το συγκεκριμένο σχολείο. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιώκα, το θέμα της σχολικής στέγης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αποτελεί ένα ευαίσθητο, θα έλεγα, κοινωνικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και τη σωστή γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται από όλους τους συναρμόδιους φορείς. Ξέρετε, η χωροθέτηση και η κατασκευή ενός σχολείου μπορεί να αποτελέσει για χρόνια αντικείμενο διαβούλευσης των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των διοικήσεων των σχολικών συγκροτημάτων, αλλά και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο αυθεντικός εκφραστής της συνισταμένης όλων αυτών των απόψεων είναι ο εκάστοτε Δήμος, ο οποίος εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα για την κατασκευή των σχολικών συγκροτημάτων εντός των διοικητικών του ορίων. Τι θέλω να σας πω με τα παραπάνω που ανέφερα? Ότι επουδενή η εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εταιρεία Κτηριακές Υποδομές δεν μπορεί
να αποφασίσει για τη χωροθέτηση, τον τύπο, το μέγεθος του σχολείου που καλείται πολλές φορές να υλοποιήσει. Εάν πρώτα ο εκάστοτε Δήμος δεν είχε εξασφαλίσει εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και τις αντίστοιχες πιστώσεις. Συνεπώς, θεωρώ ότι το ερώτημά σας μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ρητορικό, αφού σαφώς η ΚΤΥΠ δεν υλοποιεί κατά δική της βούληση δημόσιες υποδομές παιδείας, ούτε υγείας, ούτε δικαιοσύνης, αλλά αποτελεί τον κατασκευαστικό βραχίωνα του Δημοσίου για έργα κτηριακών υποδομών, των οποίων οι αναθέτουσες αρχές είτε δεν έχουν την τεχνική είτε τη διαχειριστική επάρκεια για να τα υλοποιήσουν. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, το αίτημα που έχει υποβληθεί στην ΚΤΥΠ τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν από τη Διεύθυνση Σχολείου και όχι από την καταρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας. Μάλιστα, η εταιρεία απάντησε στη Διεύθυνση Σχολείου ότι για να εξετάσει το αίτημα για την αρτίωση του σχολικού συγκροτήματος θα έπρεπε να υποβληθεί μέσω του Δήμου. Νομίζω λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα ξεκάθαρα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές, αλλά του Δήμου θα πρέπει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να συγκροτήσει κτηριολογικό πρόγραμμα βάσει του μαθητικού δυναμικού του σχολείου και ακολούθως, αφού αυτό εγκριθεί και εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση, τότε μόνο μπορεί να απευθυνθεί στην ΚΤΥΠ για να αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Για περισσότερα, κύριε Γκιώκα, στη δευτερομιλία μου. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκιώκας για τη δευτερολογία του. Κύριε Υπουργέ, επειδή ξεκινήσατε με μια γενική παρατήρηση, θα κάνω κι εγώ μια γενική παρατήρηση. Πολλές φορές καταθέτουμε στη Βουλή ερωτήσεις για ζητήματα είτε σχολικής στέγης είτε σχολικών υποδομών σε διάφορους υπουργούς και όλοι, μα όλοι, δηλώνουν αναρμόδιοι και πετάνε τον μπαλάκι είτε στους Δήμους είτε σε άλλου είδους υπηρεσίες. Ρωτάμε το Υπουργείο Παιδείας για ένα ζήτημα, είναι αρμόδιο το Υπουργείο Εσωτερικών. Ρωτάμε το Υπουργείο Εσωτερικών για ένα πρόβλημα ενός σχολείου, μας λένε είναι αρμόδιος ο Δήμος. Ρωτάμε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μας λένε ξέρετε η ΚΤΥΠ έχει μεν την αρμοδιότητα, αλλά πρέπει να πάρει εντολή από το Δήμο κτλ. Λοιπόν, αυτό το πολυπλόκαμο θεσμικό πλαίσιο που όλοι είναι ανεύθυνοι υπεύθυνοι, είναι αυτό που οφείλεται για τα προβλήματα, και αυτό μάλλον, για τα προβλήματα στα οποία έχουν οδηγηθεί σήμερα και οι σχολικές υποδομές και η σχολική στέγη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής η οποία μετέθεσε την ευθύνη των σχολικών κτηρίων και των υποδομών στους Δήμους. Οι κυβερνήσεις εμφανίζονται ανεύθυνες. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή με τους γνωστούς νόμους καταργήθηκε και ο οργανισμός σχολικών κτηρίων με ό,τι αυτός διασφάλιζε. Και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί γίνονται ατυχήματα σαν και αυτά που γίνανε στο Δήμο Σερών, αυτό το τραγικό περιστατικό, να γιατί γίνονται. Γιατί εδώ υπάρχει ένα πολυπλόκαμο πλαίσιο που όλοι δηλώνουν ανευθυνοϋπεύθυνοι. Και είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Παρακάτω. Λέτε για αν έχουν κατατεθεί τέτοιου είδους αιτήματα κτλ. Εγώ θα καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το τι ζητείτε εκεί και από το Δήμο, από το Δήμο Ελευσίνας, γιατί ο Δήμος δεν είναι μόνο δήμαρχος, και από το Δήμο Ελευσίνας και από τη σχολική κοινότητα. Και για να λάβουν γνώση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Θα καταθέσω δηλαδή στα πρακτικά και το αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων, θα καταθέσω στα πρακτικά και την επιστολή του Διευθυντή του Σχολείου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναλυτικά με όλα τα στοιχεία που αφορούν και την ανάγκη του σχολείου και την υφιστάμενη κατάσταση, και θα καταθέσω και στα πρακτικά και την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, η οποία ζητάει από την ΚΤΥΠ, άρα λοιπόν έχει το αίτημα πλέον η ΚΤΥΠ, να προχωρήσει γρήγορα στον σκοπό για τον οποίο απαλωτριώθηκε το γειτονικό οικόπεδο του σχολείου. Εκεί υπάρχει ένα οικόπεδο. Για όποιον πάει θα δει πόσο παράξενος είναι ακόμη και ο σχεδιασμός του σχολείου. Είναι να πει, ξεκινάει ο προάβλιος χώρος, μεσολαβεί ένα οικόπεδο και συνεχίζει ο προάβλιος χώρος. Το οικόπεδο αυτό απαλωτριώθηκε για να γίνει σχολείο
για να επεκταθεί το συγκεκριμένο σχολείο. Και υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητάει από την ΚΔΙΠ, μπορείτε να λάβετε γνώση, να προχωρήσει στην κτηριακή επέκταση του σχολείου και στην αρτίωση του χώρου, του προαύλιου χώρου. Λοιπόν, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρανόηση ή για να μην χάνονται έγγραφα ή για να μην δηλώνουν κάποια άγνοια, αν υπάρχει δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα. Το ερώτημα όμως παραμένει. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν. Υπάρχει ο χώρος, υπάρχει η ανάγκη, υπάρχει το αίτημα. Και του Δήμου πλέον. Συνεπώς, τι μέτρα θα πάρει το Υπουργείο, έτσι ώστε να μην παρακαμφθεί ο σκοπός της απαλωτρίωσης που ήταν η δημιουργία σχολείου, αλλά να γίνει το σχολείο όπως προβλέπεται από όλες τις διαδικασίες και όπως ζητούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, είτε αφορά αυτό τη σχολική κοινότητα, είτε το Δήμο, είτε ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκιώκα, μου κάνει εντύπωση, οφείλω να πω, η τοποθέτησή σας. Εντάξει, το κομμάτι το περί αρμοδιοτήτων και πολυπλόκαμο πλαίσιο το αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι την κριτική σας. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές για κάποιον που δεν έχει καθίσει να ασχοληθεί υπάρχει μια δυσχέρεια στο να αντιληφθεί σε ποιον ανήκει ποια αρμοδιότητα. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα των σχολικών αιθουσών και των σχολείων, είναι ξεκάθαρο το νομικό μας πλαίσιο. Δεν θα έλεγα ότι είναι από αυτά που χαρακτηρίζονται με πολυπλοκότητα. Θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται, είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω ότι κι εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα θα έπρεπε να το χαιρετήσετε αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Κατεβαίνει ουσιαστικά όλη αυτή η αρμοδιότητα, η αξία στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δηλαδή, αν δεν είναι οι σχολικές κοινότητες, οι σύλλογοι γονέων, οι αρμόδιες επιτροπές των Δήμων που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, επιτρέψτε μου να σας πω. Καλύτερα από την ΚΤΥΠ, καλύτερα από τους Γενικούς Γραμματείς, καλύτερα από τους Υπουργούς και τους Υπουργούς. Αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Και αυτοί θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητα. Το κράτος, η πολιτεία θα πρέπει να έρχεται να το συμπληρώνει πολλές φορές αυτό, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό κάνουμε. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, εμείς τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αυτό το ζήτημα λύνεται σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Η τοπική κοινωνία έχει κάποιες ανάγκες, αυτές οι ανάγκες εκφράζονται, εφόσον εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά. Αν ο Δήμος δηλώσει αδυναμία στο να κατασκευάσει ένα σχολείο, ένα γυμναστήριο, το οτιδήποτε δηλώσει, τότε έρχεται η εταιρεία Κτηριακές Υποδομές και εφόσον βρεθούν οι πιστώσεις, γιατί ξέρετε, εμείς δεν εξαγγέλουμε έργα χωρίς να έχουμε πιστώσεις, χωρίς να έχουμε χρονοδιαγράμματα, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ συνεπείς, πολύ προσεκτικοί στο πώς χειριζόμαστε όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί ξέρουμε ότι αφορούν πολύ κόσμο. Και ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει μεγάλα λόγια. Θέλει πράξεις. Και σε αυτές τις πράξεις είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Άρα η αρμοδιότητα, το επαναλαμβάνω ακόμη μία φορά, ανήκει στο Δήμο, στον αρμόδιο Δήμο εκεί πέρα, και η έγκρισή του αφορά το κτηριολογικό πρόγραμμα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς ως Κτηριακές Υποδομές είμαστε πάντα στη διάθεση να προχωρήσουμε ό,τι χρειάζεται σε οποιαδήποτε περιοχή, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες σηματοδοτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.